Έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον επιστήμονα και μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, τον κύριο Μιχάλη Δρετάκη. Κύριε Δρετάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που έχουμε και με το δικό σας σχόλιο, με τα δικά σας στοιχεία, κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα σας. Κάντε με. Μια χαρά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Το θέμα μας είναι λοιπόν τα εδρόβια πτηνά που επέλεξαν φέτος να ξεχειμονιάσουν, αν μου επιτρέπετε τον όρο, στην Κρήτη, είναι, ο αριθμός των οποίων είναι φέτος εμφανώς μειωμένος. Ναι. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία και με το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας πάντα, όπου εγώ είμαι μέλος του και ερευνητής του, κάνει καταμετρήσεις κάθε χειμώνα, εδώ και 25 περίπου χρόνια, στα φράγματα της δεξαμενής και τους φυσικούς υγροτόπους της Κρήτης, όπως κάνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι μια μέτρηση που γίνεται σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο ακόμα επίπεδο. Στα μέσα του Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν μετρήσαμε και φέτος τα πουλιά που διαχυμάζουν στα φράγματα, στις δεξαμενές, στους φυσικούς υγροτόπους της Κρήτης. Οι αριθμοί είναι μειωμένοι. Αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα είναι φυσική διαφορά από χρονιά σε χρονιά που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε όλη την Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα και που φέτος ήταν ένας πολύ πολύ θερμός αρχικός χειμώνας, δηλαδή οι μήνες Νοέμβριος, Δεκέμβριος ήταν πολύ θερμοί σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Όχι τόσο πολύ στη χώρα μας, όχι τόσο πολύ στην Κρήτη που είχαμε και τις καταιγίδες. Καιρικές συνθήκες λοιπόν το ένα στοιχείο. Ναι. Οπότε δεν κατέβηκαν πολλά πουλιά πολύ νότια. Όταν αναφερόμαστε, συγγνώμη σας διακόπτω, σε υδρόβια πουλιά, ποιες κατηγορίες? Είναι αγριόπαυχες, αγριόχινες, είναι ροδιοί, είναι διάφορα χαραδριόμορφα πουλιά, είναι επίσης αρπακτικά πουλιά των υγροτόπων, είναι αρκετές κατηγορίες, είναι γλάρι, γλαρόνια, μεγάλη ποικιλία πουλιών, τα οποία προτιμούν τους υγροτόπους γιατί εκεί υπάρχει πολύ ζωή, πολύ ζωή. Καιρικές συνθήκες, ανθρώπινος παράγοντας παίζει ρόλο. Λοιπόν, ο δεύτερος παράγοντας είναι ό,τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, ναι, με την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Φαίνεται ότι οι πιο ζεστοί χειμώνες ανακαίνουν τα πουλιά να μην επιλέγουν να κατέβουν πολύ νοτιότερα. Έτσι, σταδιακά υπάρχει αυτή η μείωση. Δηλαδή, αν δούμε τη μείωση ανά δεκαετία ή ανά πενταετία, διαπιστώνει κανείς ότι μια μείωση της τάξης του 40% έχει προκύψει σε σχέση με τους πληθυσμούς που ερχόταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Διαβάζω τώρα εδώ στο δημοσίευμα του Σταύρου του Μουτουφάρη: από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της φετινής απογραφής των πτηνών ήταν η παρουσία ενός πελαργού στη Σιτία, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, και κυρίως των χελιδονιών. Ναι. Επίσης σπάνιος ήταν και ένας γερανός που εμφανίστηκε εδώ στην Αμουδάρα. Ναι. Ξεχυμανιάζει κι άλλος ένας γερανός στο Καστέλι Κισάμου. Λοιπόν, τα χελιδόνια, ναι, τα χελιδόνια κανονικά έχουμε 5 είδη χελιδονιών στην Ελλάδα. Το ένα από αυτά, φυσιολογικά κάποιοι πληθυσμοί παραμένουν και το χειμώνα σε κάποια σημεία αθέατα, πιο πολύ στην Νότια Κρήτη, μέσα σε φαράγγια ή σε ακτές τοπικούς υγροτόπους. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για αυτό το είδος. Δεν κάνει μεγάλες αποστάσεις, δεν διαχυμάζει πολύ μακριά στην Αφρική όπως τα άλλα χελιδόνια. Τα κοινά χελιδόνια, αυτά που βλέπουμε συνήθως στα χωριά την άνοιξη, κάνουν τις φωλιές τους, τα σταυλοχελίδωνα, συνήθως παρουσιάζονται τα πρώτα κατά τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Αλλά και αυτά είναι πολύ λίγα. Φέτος εμφανίστηκαν τα πρώτα στις 10 Ιανουαρίου, που είναι πάρα πάρα πολύ πρώιμα. Η μείωση των υδρόβιων πουλιών, η μείωση του αριθμού των υδρόβιων πουλιών που επέλεξαν φέτος να ξεχειμονιάσουν, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, στην Κρήτη, σας προβληματίζει? Θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις? Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τα πουλιά στην Ευρώπη. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα εδώ κυρίως η κατάσταση των υγροτόπων της Κρήτης να φιλοξενεί πάντα καλές, να έχει πάντα καλές συνθήκες, και όχι μόνο για τα πουλιά που δοκιμάζουν, αλλά για αυτά που κυρίως έχουμε εδώ, τα μεταναστευτικά που περνάνε την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Γιατί εκτός από αυτά που δοκιμάζουν, έχουμε αυτά που περνάνε. Και αυτά είναι πολύ πολύ περισσότερα. Και η Κρήτη είναι πολύ πολύ σημαντικότερο σταθμός για αυτά που μεταναστεύουν. Για αυτά που θα σταματήσουν να βρουν τροφή. Την άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως. Εκεί εντοπίζουμε ένα θέμα και φαίνεται αυτό και από τα δοκιμάζοντα. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι κάποια φράγματα που φιλοξενούσαν στο παρελθόν μεγάλους αριθμούς και ικανοποιητικούς αριθμούς ειδών πουλιών, έχουν μειωθεί και τα είδη και οι αριθμοί. Και προσπαθούμε να βρούμε τις αιτίες. Μια βασική αιτία είναι ότι έχει αλλάξει η πανίδα αυτών των υγροτόπων. Και κυρίως έχουν επικρατήσει είδη ξενικά, που δεν ήταν κανονικά στους υγροτόπους της Κρήτης, όπως είναι είδη ψαριών όπως τα χρυσόψαρα. Τα χρυσόψαρα είναι ανταγωνιστικά των πουλιών και εκτοπίζουν την υδρόβια ορνηθοπανίδα. Και δεν έχουν και ανταγωνιστές βέβαια, σωστά. Δεν έχουν ανταγωνιστές, ναι. Έχουν κάποια είδη πουλιών τρέχονται με αυτά μεν, αλλά δεν έχουν ανταγωνιστές στις τροφές. Και βέβαια τώρα ξεκινάει και μου δώσατε και μία πάσα να σας αναφέρω αυτή την κακή συνήθεια που έχουν ορισμένοι να αφήνουν τα χρυσόψαρα σε ναι, φράγματα, σε λίμνες, οπουδήποτε. Ναι, οπουδήποτε. Από εκεί ξεκινάει το κακό, έτσι δεν είναι? Νομίζουν ορισμένοι άνθρωποι ότι κάνουν καλό. Θα τους κάνουν να ζουν στην ελεύθερα. Δυστυχώς όμως κάνουν μεγάλο κακό. Γενικά η απελευθέρωση ξενικών ειδών, είτε χλωρίδας είτε πανίδας, είναι πολύ καταστρεπτική για τη φύση. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα παγκόσμιο πια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχουν οι φυσικοί βιότοποι στην περιοχή μας. Εκτός από τα χρυσόψαρα είναι και άλλα είδη ψαριών. Έχουμε και είδη αμφιβίων, έχουμε και είδη ερπετών όπως αμερικάνικες νεροχελώνες που τοποθετούνται σε φυσικούς υγροτόπους και ανταγωνίζονται τις δικές μας τις νεροχελώνες, που είναι ένα είδος αυστηρά προστατευόμενο από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης θέλω να εφιστήσω την προσοχή σε κάποια φράγματα καινούρια που έχουν αρκετά σημαντική παρουσία πουλιών. Ας πούμε ένα φράγμα πολύ καινούριο που ακόμα δεν έχει παραδοθεί σε χρήση είναι αυτό του Χαλαβριανού που είναι στο κέντρο του νομού Ηρακλείου κοντά στο Νότια Ψαρχάνες, κοντά στο Βαθύπετρο. Ο Χαλαβριανός είχε 10 είδη υδροβίων πουλιών στην πρώτη χρονιά, μάλιστα, φέτος που γέμισε με νερό. Και είχε 38 άτομα από τη Βαλτόπαπια, που είναι ένα είδος προστατευόμενο αυστηρά. Και όταν το νούμερο της Βαλτόπαπιας σε ένα μέρος που ξεχειμονιάζει είναι πάνω από 20 πουλιά, θεωρείται σημαντικός σταθμός μετανάστευσης και διαχείμασης για το είδος παγκοσμίως. Τι θέλω να πω αυτό, ότι τα δικά μας μικρά φραγματάκια, ναι, που μπορεί κάποιος να τα δει και να πει τι είναι αυτό τώρα, μια νερολακούβα είναι σε σχέση με μεγάλα φράγματα, με μεγάλους υγροτόπους που υπάρχουν αλλού, μπορεί να είναι πολύ σημαντικά να τα προσέξουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό ήθελα να επισημάνω αυτό το παράδειγμα. Βέβαια. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Δρετάκη, δεν ξέρω πώς θέλετε να ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι. Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός. Από τη μία τα καιρικά φαινόμενα από ό,τι καταλαβαίνω, από την άλλη ο ανθρώπινος παράγοντας και η κλιματική αλλαγή. Ναι, βασικά πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες ενημέρωσης ώστε ο κόσμος να καταλάβει τη σημασία που έχουν οι μικροί υγροτοποί, να σταματήσει η καταστροφή των φυσικών υγροτόπων που είναι πολύ μεγάλη. Ο Αλμυρός, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο είναι ένας πάρα πάρα πολύ σημαντικός υγρότοπος. 16 είδη υδροβίων είχε ο Αλμυρός, που είναι ένας μικρός υγρότοπος, ναι, με σημαντικότερα είδη το γερανό, αλλά και άλλα και αρπακτικά πουλιά. Αιγαιόγλαρο, είχε διάφορα ενδιαφέροντα είδη και βαλτόπαυση εκεί. Ο Αλμυρός λοιπόν έχει μια φοβερή βιοποικιλότητα σε μια μικρή έκταση. Μάλιστα. Και δυστυχώς είναι ο υγρότοπος που έχει τις μεγαλύτερες επεμβάσεις που καταστρέφουν... Ανθρώπινες επεμβάσεις, ναι. Μάλιστα. Κύριε Δρετάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία, θα είναι χαρά και τιμή να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.